Κυρίες και κύριοι αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Το μεγαλύτερο, το σπουδαιότερο πνευματικό ίδρυμα που έχει η Θράκη είναι το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Γιωργάκη, μήπως έχουμε κάποιο πρόβλημα τεχνικό στη φωνή? Συνεχίζουμε λοιπόν, ζωντανά μιλάμε, επομένως το ερώτημα ήταν απαραίτητο για να μας ακούτε καλά. Είναι το πνευματικό ίδρυμα στο οποίο προσβλέπουμε όλοι, επειδή συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής μας, αλλά επίσης είναι και ένα κύτταρο πολιτισμού και πνεύματος. Μία συζήτηση απαραίτητη για το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης θα κάνουμε σήμερα με προσκεκλημένο τον Σάβα Τοκμακίδη, αντιπρίτανη με ευθύνη τα οικονομικά, θα τολμούσα να πω, το στοιχείο το πιο σπουδαίο για την λειτουργία του Πανεπιστημίου. Κύριε Τοκμακίδη, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ που ήρθατε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ξέρω που οι απασχολήσεις σας είναι πάρα πολλές. Παρά τα αυτά όμως, έχω την εντύπωση ότι είναι καλό να μιλάμε για το Πανεπιστήμιο. Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να επικοινωνήσω με το κοινό και να πούμε δύο κουβέντες για το Πανεπιστήμιο μας. Και λέω πάντοτε, όταν μιλώ με πανεπιστημιακούς, έχω κάνει εκπομπές με αρκετούς, ότι με πολύ θετικό πνεύμα, με θετική διάθεση στην πρόσκλησή μου ανταποκρίνονται, και αυτό το πράγμα νιώθω πηγαία την ανάγκη να το υπογραμμίζω. Να είστε καλά για τα καλά σας λόγια. Πιστεύω ότι πρέπει η επικοινωνία μεταξύ των πανεπιστημιακών, καθώς επίσης και της κοινωνίας της τοπικής, πρέπει να υπάρχει. Υπάρχει, και νομίζω ότι όχι μόνο υπάρχει, καθημερινά αναπτύσσεται, και το Πανεπιστήμιο είναι ένας φορέας της κοινωνίας και αυτό είναι μέλος της κοινωνίας. Mm-hmm. Απλά ο ακαδημαϊκός χώρος του επιτρέπει να είναι λίγο πιο μπροστά, το επιτρέπει να κάνει ανοίγματα, το επιτρέπει να δέχεται μηνύματα, να έχει ανοιχτές τις αντένες και να δέχεται μηνύματα για σύγχρονα που αφορούν την επιστήμη και κατά συνέπεια και την κοινωνία. Η επιστήμη δεν αποκομμένει με την κοινωνία. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν καταλαβαίνετε ότι ένας πανεπιστημιακός φορέας, ένα πανεπιστήμιο σε μια πόλη, έχει μια άμεση επικοινωνία και εφαρμόζει κάποια πράγματα με μεγαλύτερη αμεσότητα από ό,τι θα μπορούσε να εφαρμόσει κάπου αλλού που δεν υφίσταται αυτός ο φορέας. Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει στο δικό μας το χώρο. Πρέπει να τονίσω προσωπικά για εσάς ότι σας θεωρώ έναν άνθρωπο κομωτινέο. Σας βλέπω πάρα πολλά χρόνια μέσα στην πόλη της Κομωτινής να επικοινωνείτε με το κοινό της πόλης μας, έχετε δημιουργήσει κοινωνικές σχέσεις, μένατε εδώ πέρα και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσω αυτό το πράγμα, γιατί κατά καιρούς ο λαός έχει μάθει να μιλάει για αλεξιπτωτιστές καθηγητές και κατά κάποιο τρόπο επιρρύπτηκε μία ευθύνη για το ότι ορισμένοι δεν μένουν στην πόλη μας. Πράγματι, εγώ είμαι πολίτης της Κομωτινής. Mm-hmm. Η Θράκη είναι ένας τόπος τον οποίο αγαπώ. Η Κομωτινή είναι μια πόλη την οποία ζω εδώ και μια εικοσαετία περίπου, από τότε που τέλειωσα τις σπουδές μου στον Καναδά, τις μεταπτυχιακές μου σπουδές, διότι τις σπουδές μου στο προπτυχιακό τίτλο τις έχω κάνει στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Από τότε λοιπόν που ολοκλήρωσα και περάτωσα και τις μεταπτυχιακές μου σπουδές, εγώ βρίσκομαι στην Κομωτινή. Είμαι πλέον πολίτης της Κομωτινής και έχω, μπορώ να πω ότι αποφασίζω διότι και ψηφίζω διότι έχω μεταφέρει και τα δικαιώματά μου. Μάλιστα. Επομένως, η επισήμωση που έκανα είναι σωστή. Καθηγητής του ΤΕΦΑ, Τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ενός τμήματος που έχει καλή φήμη στην ελληνική επικράτεια, έτσι δεν είναι? Χαίρομαι που το επισημαίνετε και εσείς. Πράγματι, το πανεπιστήμιο μας έχει καλή φήμη και ειδικά το τμήμα το οποίο εγώ υπηρετώ, το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, έχει καταφέρει και έχει κατορθώσει να ξεφύγει από, να κάνει κάποια βήματα μπροστά και να πρωτοπορεί σε σχέση με τα άλλα πανεπιστήμια, συγκριτικά με τα άλλα πανεπιστήμια του τόπου. Επίσης, το δικό μας πανεπιστήμιο έχει αναπτύξει μια πολύ καλή επικοινωνία με την τοπική κοινωνία. Προσφέρει μέσα από τα προγράμματά του. Υπάρχει μία σύνδεση και ένας ανοιχτός διάβλος και εκεί πέρα μέσα νομίζω ότι πολλοί πολίτες της Κομωτινής έχουν ωφεληθεί, πολλοί πολίτες της Κομωτινής έχουν δει τη δουλειά που κάνουμε, αλλά και στον επιστημονικό τομέα έχουμε ένα συνέδριο το οποίο κάνουμε κάθε χρόνο εδώ και 14 χρόνια τώρα, το οποίο συγκεντρώνει
επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Λέτε για το συνέδριο του Μαΐου. Το συνέδριο του Μαΐου, ακριβώς όπως το χαρακτηρίζετε εσείς. Αυτό το συνέδριο του Μαΐου είναι στίγμα πλέον για την αθλητική επιστήμη σε όλη την Ελλάδα. Και διάφορα προγράμματα τα οποία παρακολουθούν συμπολίτες και συμπολίτισες κυρίως. Ακριβώς, για αυτά τα προγράμματα που κάνουν τα λεγόμενα προγράμματα πρακτικής άσκησης, όπου προσφέρουμε άσκηση σε ειδικούς πληθυσμούς, άσκηση σε όλο τον πληθυσμό, άσκηση για υγεία και ευρωστία. Θέλω όμως να σταθώ συνολικά στο Πανεπιστήμιο. Ήταν απαραίτητο σχετικά με την ταυτότητά σας να πούμε κάποια πράγματα και με το τμήμα στο οποίο είστε καθηγητής. Συνολικότερα όμως θα επιθυμούσα να κάνουμε μια κουβέντα για το Πανεπιστήμιο. Είστε ένα Βρετανικό σχήμα που προέκυψε από τις εκλογές του καλοκαιριού, Ιούνιο μήνα. Πότε γίνανε? Γίνανε τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο, 1η Ιουνίου. Ένα καινούριο σχήμα είστε λοιπόν. Να πούμε τα ονόματα των τεσσάρων. Βρετανής είναι ο Αθανάσιος Καραμπίνης, καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής στην Ξάνθη. Ξάνθη. Ακαδημαϊκών υποθέσεων είναι ο Αντιπρίτανης Σιμόπουλος, ο Κωνσταντίνος Σιμόπουλος, ο οποίος είναι καθηγητής της ιατρικής με εξειδίκευση χειρουργική στην Ιατρική Σχολή της Αλεξανδρούπολης. Αντιπρίτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων, αντιπρίτανης οικονομικού. Έχω αναλάβει εγώ και τα πράγματα δεν είναι και τόσο, θα μπορούσαμε να το πούμε, ελπιδοφόρα, διότι όπως ξέρετε το οικονομικό είναι και δύσκολο. Θα είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο που θα το συζητήσουμε. Και αντιπρίτανης φοιτητικών θεμάτων και δημοσίων σχέσεων είναι ο κύριος Στυλιανός Σταματόπουλος, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής της νομικής. Προήλθατε εσείς ως σχήμα από εκλογές, ενώ δεν είχε λήξει η θητεία της προηγούμενης διοίκησης. Είστε ένα σχήμα μεταβατικό ή θα εξαντλήσετε συνολικά μια ακαδημαϊκή θητεία? Εμείς αποτελούμε ένα μεταβατικό σχήμα. Θα είμαστε μέχρι και τον επόμενο χρόνο, δηλαδή αυτό το ακαδημαϊκό έτος, λήγει η θητεία μας. Ήδη τον Μάιο πρέπει να έχουμε εκλογές. Ενώ η θητεία κανονικά είναι? Λήγει το Σεπτέμβριο, αλλά οι εκλογές γίνονται το Μάιο. Μάλιστα. Είναι διετής όμως? Η θητεία αυτή τη στιγμή είναι τριετής. Τριετής. Αλλά υπάρχει συζήτηση για να γίνει τετραετής. Πρόκειται να κατατεθεί κάποιο νομοσχέδιο. Υπάρχουν κάποιες άλλες απόψεις που λένε και για πενταετή θητεία. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ έτσι ζεστό, θα μπορούσαμε να το πούμε, και συζητιέται πάρα πολύ έντονα στον ακαδημαϊκό χώρο. Και χωράει πολύ συζήτηση. Και χωράει πολύ συζήτηση. Άμα θέλετε να σας πω με δύο λόγια, είναι θα ότι... Θα ήθελα πρώτα, πριν μου πείτε, θα μου πείτε, θέλω να σταθώ λίγο στο προηγούμενο σχήμα. Δημιουργήθηκε μια κρίση, θα ήταν υποκρισία για την κοινωνία που μας παρακολουθεί να μην κάνουμε κάποια αναφορά. Γιατί δημιουργήθηκε αυτή η κρίση, κυρίως στα θέματα τα οικονομικά? Είναι γεγονός ότι τα οικονομικά δεν πάνε καλά. Ο τρόπος με τον οποίο έγινε όλη αυτή η διάχυση των μη καλών οικονομικών του Πανεπιστημίου προς την κοινωνία, νομίζω ότι δεν μας βοήθησε. Διότι το να βγαίνει ο Πρίτανης και να διαλαλεί προς κάθε κατεύθυνση ότι χρωστάμε, ότι θα μας κόψουν το ρεύμα, ότι χρωστάμε στο ΟΤΕ, ότι εν πάση περιπτώσει ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν ίσως, δηλαδή τα ενίκο μη ενδύμο που λέμε. Ήταν κάτι το οποίο αυτά που συμβαίνουν μέσα στο σπίτι μας τα κοινοποιήσαν προς όλη την κοινωνία, με στόχο βέβαια πιστεύω και μια καλή διάθεση που θα είχε ο απελθόν Πρίτανης να πει ότι ξέρετε εμείς είμαστε ένα ίδρυμα το οποίο υποστηρίζουμε και έχουμε πανεπιστημιακή γνώση, κατά συνέπεια σας λέμε ποια είναι τα προβλήματά μας και απευθύνθηκε προς κάθε κατεύθυνση, παρακαλώ στηρίξτε μας. Αυτό είχε ένα αντίθετο αποτέλεσμα, να μην έχουν εμπιστοσύνη πλέον το Δημοκρίτιο, δηλαδή είχε αρνητικό αποτέλεσμα. Έχει. Μέσα από αυτό προέκυψε κάποια, ίσως ξέρετε όπου φτωχός και γκρίνια του, προέκυψε κάποια γκρίνια θα μπορούσα να πω μεταξύ των χειρισμών εκεί στο πρυτακνικό σχήμα και δεν ξέρω πώς προέκυψε. Ο απελθόν Πρίτανης λέει ότι για να έχουμε αυτά τα οικονομικά κάτι δεν πάει καλά. Πράγμα το οποίο εγείρει κατά κάποιο τρόπο υπόνοιες προς κάθε κατεύθυνση. Και μέσα σε αυτή την κατεύθυνση ήταν και οι άλλοι Πρυτάνης που ήταν αντιπρυτάνης που ήταν μέσα στο ίδιο σχήμα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία λοιπόν. Υπόνοιες τι εννοούμε, κακοδιαχείριση? Ναι, κακοδιαχείριση. Ή έστω και κακοδιαχείριση, ή έστω και ένα είδος ανικανότητος. Διότι
Ο πανεπιστημιακός. Δεν θέλω να το σχολιάσω. Θέλω να πω το εξής, επειδή μιλάμε για ανικανότητα, μήπως παρεξηγηθούμε. Εσείς είστε για να διακονείτε την επιστήμη σας. Ακριβώς. Δεν είναι. Ακριβώς. Τώρα έχετε περιέλθει σε μια άλλη φάση. Είστε να κάνουμε αναγωγή στα πολιτικά, είστε ο τσάρος της οικονομίας του Πανεπιστημίου και είναι μια δουλειά που δεν επαρεμφερίσουμε την ειδικότητά σας. Αυτό εννοώ ανικανότητα στην διαχείριση για τους προηγούμενους. Όχι, δεν νομίζω ότι υπήρξαν ακριβώς τέτοια θέματα, απλά είναι θέματα πολιτικών αποφάσεων. Mm-hmm. Είναι δηλαδή πώς χειρίζομαι εγώ αυτά τα οποία έχω. Σαφώς και δεν έχω, αλλά άμα τα χειρίζομαι και με έναν τρόπο ο οποίος δεν μου επιτρέπει να κάνω μια οικονομία, να κάνω κάποιο νοικοκυριό. Αυτή είναι η λέξη που μπορούσα να την πω. Mm-hmm. Κάτι το οποίο εμείς σαν νέο σχήμα έχουμε κάνει και προσπαθούμε να κάνουμε. Νομίζω ότι από εκεί και πέρα τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Κάτι τέτοιο έγινε και τα πράγματα διωγγώθηκαν όταν ο ίδιος ο Πρίτανης τότε, με μια πρωτοβουλία δεν ξέρω πώς, ο ίδιος ίσως γνωρίζει καλύτερα, ζήτησε να γίνει διαχειριστικός έλεγχος. Οπότε αφού ζήτησε να γίνει διαχειριστικός έλεγχος, λέει και το Πρετανικό, θα τον κάνουμε εμείς. Οπότε έγινε διαχειριστικός έλεγχος. Και δεν ευρέθη τίποτα. Δεν προέκυψε. Παρατυπία και τέτοια πράγματα. Δεν προέκυψε, κύριε Παπουτσί, διότι το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι το δικό μας πανεπιστήμιο έχει μέσα σε αυτά τα τμήματα διεύρυνσης έχει δημιουργήσει 8 τμήματα επιπλέον. Δηλαδή, όταν έχεις ένα πανεπιστήμιο το οποίο το αυξάνεις από το 2000 και μετά με κάποια κοινοτικά προγράμματα, με πόρους από το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, το διωγγώνεις. Και όταν αυτά τα προγράμματα σταματάνε πλέον, δεν υπάρχει ροή χρημάτων και όταν δεν σου δίνεται αυτά τα χρήματα να μπορείς να τα λειτουργήσεις, τότε πλέον από εκεί και πέρα αρχίζει η τριβή και αρχίζει αρχίζουν τα προβλήματα. Δεν μπορώ να παρατηρήσω ότι μου θυμίζει λίγο ότι γίνεται μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. Μιλάμε και εδώ για ένα είδος απογραφής, μιλάμε για, εσείς είπατε ότι ο κύριος Σχοινάς ήθελε να βγουν όλα στην επιφάνεια και να φανούν, ενώ κατά κάποιο τρόπο λέτε θα μπορούσε να γίνει διαχείριση. Δεν είπα εμείς ότι κρύβουμε τίποτα προς Θεού. Είναι ο τρόπος με τον οποίο χειριζόταν τα πράγματα, δεν ήταν ο υποδεδειγμένος, ο ενδεδειγμένος και απεδείχθη όντως ότι με τη νέα διοίκηση μέσα σε ένα χρόνο. Εμείς έχουμε μειώσει το έλλειμμα. Έκανε όμως ο κύριος Σχοινάς και μερικούς υπαινιγμούς για συγκεκριμένα πρόσωπα. Δεν θέλω να κάνω έτσι ευρύτερη συζήτηση. Τι εννοείται ακριβώς, άμα μου πείτε. Δεν ξέρω, για διάφορα πρόσωπα έκανε υπαινιγμούς ότι κάποιοι υποθάλπουν το έργο του, στην αργό να το πούμε, τον σαμποτάρουν. Σε κάποιες δηλώσεις διαβάσαμε και τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, δεν σκανδαλοθυρούμε, θέλω να κάνουμε μια συζήτηση που να είναι πάρα πολύ γόνιμη και ενδιαφέρουσα για όσους μας παρακολουθούν. Εσείς θα έλεγα όμως ότι είσαστε και ένα σχήμα καθαρά συνενετικό, διότι δεν προέκυψε αντίπαλο σχήμα το καλοκαίρι, έτσι δεν είναι? Σαφώς, είμαστε ένα σχήμα το οποίο συνεργαζόμαστε άψογα, είμαστε συνενετικό, αλλά και το προηγούμενο σχήμα με αυτές τις προοπτικές ξεκίνησε. Κάπου τα πράγματα διαφοροποιούνται όταν αρχίζουν να μην συμφωνούν όλοι. Σε μία συνέντευξη που είχα πάρει από τον κύριο Σχοινά, πολύ ωραία μάλιστα, του είχα θέσει το ερώτημα ότι το σχήμα παρουσιάζεται ιδεολογικά ετερόκλητο. Όταν λέμε ιδεολογικά δεν εντοπίζουμε σώνει και καλά στην πολιτική έτσι, έκφανση το ιδεολογικό στίγμα του καθενός, αλλά ο κάθε άνθρωπος αποπνέει μία άβρα ιδεολογική κοινωνική πολιτική. Ο κύριος Σχοινάς μου είχε πει ότι όχι, πάμε πάρα πολύ καλά. Αυτό ήταν στο ξεκίνημα. Από εκεί και πέρα όμως τα πράγματα μπερδεύτηκαν. Θα ήθελα να γνωρίζω αν του πήρατε συνέντευξη όταν είχαν φτάσει σε κάποιες οξύδες τα πράγματα. Όχι, στην αρχή. Αυτό ήταν στην αρχή. Η εκτίμηση ότι τα πρόσωπα ιδεολογικά είναι ετερόκλητα ήταν προσωπική δική μου. Ήταν. Ας πούμε, μου κάνει εντύπωση ότι ο Αντιπρίτανης, πέσε τον ο κύριος Σημόπουλος. Ναι. Ο κύριος Σημόπουλος ήταν Πρίτανης. Ακριβώς. Στη συνέχεια γίνεται Αντιπρίτανης. Ναι. Αυτό κάπως προβληματίζει όσους ψάχνουν και κάτω από τις γραμμές.
Να σας πω την αλήθεια και θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Mm. Αυτό προβλημάτιζε και εμένα. Με προβλημάτιζε και εμένα. Λέω γιατί. Να σας πω μια πραγματικότητα που ζω τώρα. Είναι τελείως διαφορετική. Διότι όταν δεν ξέρουμε και βρισκόμαστε απ' έξω, ίσως με το λέγε, αρχίζει και δημιουργείται ένα κλίμα αμφισβήτησης. Τώρα που το ζω, νομίζω ότι ο κύριος Σιμόπουλος που βρίσκεται εκεί πέρα μέσα, με την εμπειρία που έχει, με τον τρόπο που κινείται, με τις αποφάσεις που παίρνει και με όλα, μπορώ να πω, αυτά που εγώ βλέπω πλέον και βλέπω από πολύ κοντά, κάτι το οποίο δεν έβλεπα πιο μπροστά και μου ετίθετο η αμφισβήτηση και η αμφιβολία, έχει αρθεί κάθε αμφισβολία και κάθε αμφισβήτηση. Σας δηλώνω, κύριε Παπουτσί, ότι με ανθρώπους σαν τον κύριο Σιμόπουλο εγώ θα ήθελα να συνεργάζομαι, είναι τιμή μου να συνεργάζομαι και πράγματι θέλω τέτοιους ανθρώπους να μου δίνετε ευκαιρία να τους γνωρίζω στο διάβα μου. Όπως έτυχε να γνωρίσω καλύτερα τον κύριο Σιμόπουλο, διότι με τον κύριο Σιμόπουλο γνωριζόμασταν ως πρίτανης και εγώ ήμουν ένας καθηγητής σε αυτό το τμήμα. Είχα μία άποψη, είχα πολύ καλή άποψη, αλλά δεν είχα την άποψη την οποία τώρα μπορώ να εκφράσω δημόσια, διότι όταν ακούγονται πολλά, κάθε φορά μπαίνει και αμφιβολία, μπαίνει και αμφισβήτηση. Ζούμε σε μια κοινωνία στην οποία εμείς, λόγω του ότι υπάρχει μεγάλη εμβέλεια και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία και εσείς υπηρετείτε, και από τους δημοσιογράφους και από τον κόσμο γενικά, να ακούγεται κάτι το οποίο πιθανό να μην ισχύει. Mm-hmm. Επειδή δεν έχουμε την προσωπική επαφή, κάτι το οποίο γινόταν παλαιότερα μέσα στο καφενείο, μέσα στη γειτονιά, μέσα στον χώρο τον οποίο ζούσαμε και γνωρίζαμε και λέγαμε, όχι, για αυτόν τον άνθρωπο είναι αδύνατο να συμβαίνει αυτό. Τώρα δεν μπορούμε να το πούμε, αλλά ακούμε ωστόσο, γιατί δεν το ζούμε. Δημιουργείται το κλίμα της αμφισβήτησης και της αμφιβολίας. Αυτό μπορεί να έρθει μόνο όταν έχει μια συνεργασία. Μάλιστα. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, λοιπόν, εγώ δηλώνω ότι χαίρομαι και μπορώ να σας πω ότι θα ήθελα ανθρώπους σαν τον κύριο Σιμόπουλο να έχω κι άλλους και είναι τιμή μου να συνεργάζομαι με τέτοιους ανθρώπους, ανεξάρτητα για όσα λέγονται. Οτιδήποτε λέγονται και αν έχετε ακούσει κάτι το οποίο και εδώ τώρα θέλετε να συζητήσουμε, πολύ ευχαρίστω να το συζητήσουμε. Εγώ θα σας πω. Όχι, εγώ δεν είπα τίποτα. Και εμένα μου έκανε. Θα σας πω τον αντίλογο, διότι τώρα γνωρίζω. Mm-hmm. Όταν τα άκουγα και εγώ, ίσως ετίθετο για αυτήν την και εμένα και μου έκανε εντύπωση. Εγώ δεν έχω. Αυτά λοιπόν για. Δεν έχω και σημεία που μπορώ να τα αναδείξω και δεν είναι αρμοδιότητά μου. Τον βλέπω. Τον κύριο Σιμόπουλο πολύ καλό προαίρετο όπως και κάθε πανεπιστημιακό και όταν τυχαίνει και μιλώ μαζί του και με οποιονδήποτε άλλο χαίρομαι ιδιαίτερα, αλλά έκανε εντύπωση, έκανε αίσθηση το γεγονός ότι ένας πρίτανης γίνεται πλέον αντιπρίτανης. Το κλείνουμε το θέμα. Διαχειρίζεστε εδώ και κάμποσο καιρό τα οικονομικά. Γίνονταν σπατάλες, γίνονταν έξοδα τα οποία δεν έπρεπε να γίνονται. Δεν θα μπορούσα να το πω αυτό. Να θέσω αλλιώς το ερώτημα. Δεν νομίζω ότι γίνοντας σπατάλες. Να θέσω αλλιώς το ερώτημα. Κάποιοι μου είπαν το καλοκαίρι ότι όλοι οι υπάλληλοι του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου, οι διοικητικοί ακόμα, έχουν από ένα ή δύο κινητά τα οποία πληρώνει το Πανεπιστήμιο. Έχει βάση αυτό το πράγμα. Μπορεί δηλαδή ένας υπάλληλος να έχει ένα κινητό τηλέφωνο και να είναι στην δουλειά του μετά, αφού τελειώσει τις υποχρεώσεις στο γραφείο του και να το χρησιμοποιεί. Γνωρίζετε ίσως τη μισή αλήθεια. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ για να σας πω την άλλη μισή, για να κλείνουμε αυτό το θέμα, διότι ακούγονται αυτά. Πράγματι υπάρχουν κινητά. Αυτά τα κινητά που υπάρχουν είναι καθαρά του Πανεπιστημίου και μπορούν να είναι για ενδοπικοινωνιακούς λόγους. Υπάρχει μία σύμβαση με το ΟΤΕ, με την Κοσμοτέ, που εμείς έχουμε κατά κάποιο τρόπο καταστήσει ένα πομπό μέσα στο Πανεπιστήμιο και μπορούμε να χρησιμοποιούμε πληρώνοντας μόνο ένα λογαριασμό και εκεί να μπορούμε να επενδύουμε και να βάζουμε πολλά κινητά τα οποία θα μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους υπάλληλοι. Αυτά τα κινητά όμως δεν σου επιτρέπουν να παίρνεις ούτε στο σπίτι σου και μάλιστα υπάρχουν παράπονα από πολλούς υπαλλήλους που λένε ότι εγώ δεν το θέλω, είναι μόνο για καθαρά υπηρεσιακούς λόγους, ούτε στους φίλους σου, ούτε πουθενού αλλού, είναι για συγκεκριμένες κλήσεις ενδοεπικοινωνιακές, οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, χρειάζονται για την υπηρεσία. Αυτό εδώ το καταφέραμε και νομίζω ότι εξυπηρετεί. Μάλιστα. Είναι κάτι καλό. Χωρίς να χρεώνεται επιπλέον το Πανεπιστήμιο για τα κινητά. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Καθώς επίσης και τα κινητά τα οποία έχουν οι Πριτάνεις, ακόμα μπορώ να πω, ή κάποιοι ανώτεροι υπάλληλοι, που είναι πολύ λίγα μετρημένα στα χέρια, στα δάχτυλα του ενός χεριού, αυτά εδώ είναι πάλι τηλέφωνα τα οποία χρησιμοποιούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε όπως εγώ βρίσκομαι στο γραφείο μου και κάνω κάποιες κλήσεις, έτσι με αυτό το κινητό, το οποίο εγώ δεν το χρησιμοποιώ προσωπικά, ακόμα δεν το έχω χρησιμοποιήσει και δεν το έχω, παρόλο που με έχει παραδοθεί, δεν το έχω χρησιμοποιήσει γιατί έχω το δικό μου αριθμό, τον παλιό αριθμό. Αυτό είναι προσωπική μου
απόφαση, δεν το έχω, ακόμα δεν το χρειάστηκα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό το κινητό, αν το είχα εγώ ή οποιοδήποτε το χρησιμοποιεί, είναι σαν να βρίσκεται στο γραφείο του και να πληρώνει τις ίδιες μονάδες που θα πληρώνει από το γραφείο του. Mm-hmm. Είναι ειδικές συμφωνίες. Κατά συνέπεια, δεν είναι τα κινητά τα οποία είναι χρεωμένα και πληρώνονται και αποτελούν μια μεγάλη δαπάνη. Για αυτούς που γνωρίζουν, λοιπόν, ξέρουν ότι όντως έτσι είναι. Για αυτούς που δεν γνωρίζουν, ξέρουν ότι υπάρχουν κινητά και ακούγεται αυτό. Γι' αυτό σας έλεγα, σας λέω ότι πρέπει, ας πούμε, αυτό το θέμα να διευκρινιστεί πλέον. Εντάξει, το ερώτημα επομένως ήταν χρήσιμο. Έτσι αποδείχθηκε, γιατί δώσατε εσείς διευκρινήσεις. Παραλάβατε μεγάλο χρέος στα οικονομικά του Πανεπιστημίου. Αυτό ήταν μια πληγή. Όταν τον αναλάβαμε τη διοίκηση, το χρέος του Πανεπιστημίου ήταν στα 8,5 εκατομμύρια περίπου. Σε 8,5 ευρώ. Εκατομμύρια ευρώ, ναι. Ευρώ. 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Κάνω το ερώτημα, γιατί πολλές φορές πάει το μυαλό μας στις δραχμές. Ευρώ, λοιπόν, όχι, που είναι ποσό σημαντικό. Είναι σημαντικό ποσό. Πρόσφατα άκουσα ότι κάνατε μία έτσι αισιόδοξη, θα έλεγα, δήλωση για μία επιχορήγηση της τάξης των 1.700.000 ευρώ, πάνω κάτω. Ναι, από ένα τέτοιο αριθμό, νούμερο θυμάμαι. Ναι, και ότι σας έδωσε την δυνατότητα να προχωρήσετε στο να αντιμετωπιστούν κάποια ζητήματα οικονομικά. Με αυτά τα χρήματα που είπατε, ακόμα μπορώ να πω ότι εξοφλούμε παλιά χρέη. Δεν έχουμε περατώσει όλες μας τις υποχρεώσεις έναντι των οφειλών των οποίων έχουμε. Χρωστάμε, μπορώ να πω ακόμα. Αλλά το 1.700 σου δίνει μία ανάσα για να μπορείς να προχωρήσεις λίγο παραπάνω. Εμείς κάναμε περικοπές. Προσπαθούμε να κάνουμε το λεγόμενο νοικοκυριό. Να κόψουμε από εκεί που μπορούμε, χωρίς να στερήσουμε πολλά πράγματα. Μπορώ να σας πω ότι φτάσαμε στο σημείο που να στερούμε κιόλας ήδη από το καθηγητικό προσωπικό, τη συμμετοχή τους σε κάποια συνέδρια, ίσως κάποιες δημοσιές που πληρώναμε, κάποια πράγματα που νομίζω κάθε ακαδημαϊκός τα έχει αυτά. Και είναι παροχές τις οποίες οφείλουμε να τις επαναδραστηριοποιήσουμε, αλλά αυτή τη στιγμή ξεκινήσαμε, σας είπα, με ένα χρέος 8,5 ίσως και παραπάνω για ορισμένους 8,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε και θα κάνουμε μία μεταφορά και μειώσαμε το χρέος στα 4 εκατομμύρια. Δεν περιμέναμε κι εμείς να έχουμε αυτή τη θεαματική πτώση. Πλέον το ημίσιος. Πλέον το ημίσιος. Παρ' όλα αυτά χρωστάμε. Mm-hmm. Χρωστάμε και δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ευχαριστημένοι. Εάν εκμηδενήσουμε το χρέος, τότε πλέον θα μπορούμε να πούμε τι έχουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε μια σωστή διοίκηση. Διότι η διοίκηση θέλει χρήματα, δεν μπορεί να γίνει. Θέσατε ένα πολύ σοβαρό θέμα αναφερόμενο σε ημερίδες, σε σεμινάρια, σε συνέδρια, που είναι το εκ των όνων κάνευ για ένα πανεπιστημιακό, διότι πρέπει να ανανεώνεται, να εξοικειώνεται με την πρόοδο της επιστήμης και όλα αυτά που αποκτά να τα μεταφέρει στους φοιτητές. Αυτή είναι η δουλειά του. Και καλό θα είναι από εκεί να μην κάνετε περικοπές, να μην ψαλιδίζετε τέτοιου είδους δαπάνες. Κοιτάξτε, πολλοί συνάδελφοι και εγώ προσωπικά συμμετέχουμε σε αυτά τα συνέδρια και βρίσκουμε κάλυψη δαπανών από άλλους πόρους. Μια πρόσκληση ίσως, κάποια άλλα προγράμματα και έτσι συνεχίζεται η πορεία αυτή. Καλύπτουμε ίσως μόνο τα οδηπορικά, αλλά δεν καλύπτουμε δεν καλύπτουμε επιπλέον τα άλλα έξοδα, διαμονές. Μάλιστα. Με την ευκαιρία αυτή τώρα μου έρχεται έτσι πρόσφορο το ερώτημα αυτό. Πρόσφατα γράφτηκε στον τύπο ότι ο Γιώργος Παπανδρέου σε συνάντησή του με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Γιαννάκου, έθεσε κάποια θέματα χορηγίας ιδιωτών προς το πανεπιστήμιο, προς τα πανεπιστήμια, και μάλιστα και την καθιέρωση ενός θεσμού του μάνατζερ για το πανεπιστήμιο, ώστε η πανεπιστημιακή απερίσπραστα να κοιτάνε το διδακτικό του έργο και βρήκε ευήκουον ους στην Υπουργό. Πάνω κάτω είχαν ταύτιση απόψεων. Μπορεί να γίνει ένα τέτοιο πράγμα, μπορεί να υπάρξει επιχορήγηση, χορηγία, πιο σωστά, από ιδιώτες σε ένα πανεπιστήμιο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μας επισκέφθηκε όταν ήμασταν στη Σύνοδο Πριτάνεων στην Κέρκυρα και εκεί έκανε αυτή την πρόταση. Πράγματι, και εγώ την άκουσα. Μιλάμε για διοικητική υποστήριξη. Και αυτή η διοικητική υποστήριξη υπάρχει. Απλά πρέπει να υπάρχει ένα άτομο το οποίο θα συντονίζει όλες αυτές τις υπηρεσίες. Κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή
ενώ υπάρχει μέσα στο Πανεπιστήμιο, το αναλαμβάνει το Βρετανικό σχήμα. Τις πολιτικές αποφάσεις, βέβαια, οι Βρετάνες θα θέλανε να τις έχουν αυτοί στα χέρια τους. Γιατί αυτή είναι η συζήτηση. Και τη διαχείριση θα μπορούσε να την αναλάβει ένα τέτοιο άτομο. Βέβαια, υπάρχουν διάφορες απόψεις. Δηλαδή ότι όντως υπάρχει ο προϊστάμενος των οικονομικών υπηρεσιών, ο προϊστάμενος των τεχνικών υπηρεσιών, ο προϊστάμενος των ακαδημαϊκών υποθέσεων, δηλαδή οι υπηρεσίες αυτές είναι μόνιμες και δεν έγινε κατανοητό με ποιον τρόπο και πώς μπορεί. Μιλάω στην πανεπιστημιακή κοινότητα, γιατί υπήρξαν διάφορες συζητήσεις, πώς ένα τέτοιο σχήμα, δηλαδή ένας μάνατζερ, θα μπορούσε να συντονίσει όλο αυτό το έργο. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι είναι άσχημο. Ναι. Και ίσως θα έλυνε πολλά προβλήματα και αποπρόσπονε κεφάλους στους πανεπιστημιακούς. Αλλά ακόμα δεν ξεκαθάρισε αυτό. Μήπως τίθεται θέμα γοήτρου όμως, ότι θα έρθει ένας μη πανεπιστημιακός και θα μας καπελώσει. Ενώ για εσάς θέμα γοήτρου. Έκανε ένα διαχωρισμό. Τις πολιτικές αποφάσεις θα τις παίρνετε εσείς. Θα τις παίρνετε. Αναφερθήκατε στον Καναδά. Όταν λέμε πολιτικές αποφάσεις, μιλάμε για διοίκηση και για τα τμήματα και πολιτικά. Αναφερθήκατε στον Καναδά, όπου κάνατε μεταπτυχιακές σπουδές. Η δομή ενός πανεπιστημίου, η διάρθρωση, η λειτουργία διαφέρει από ότι στα ελληνικά πανεπιστήμια? Δεν διαφέρουν πολύ. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Εκεί είναι το χαρακτηριστικό και αυτό πρέπει να τονίσουμε. Υπάρχει άλλο ύφος, θα μπορούσα να πω. Εκεί ο ακαδημαϊκός έχει τις υποχρεώσεις του, τις οποίες μπορώ να πω ότι ακολουθεί με πιστή ακρίβεια. Mm-hmm. Βρίσκεται καθημερινά στο τμήμα, δουλεύει στο εργαστήριο και η διοίκηση είναι πάοντε παρούσα. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο εδώ δεν το συναντάμε και τόσο. Ειδικά εμείς σαν ένα τμήμα που είμαστε σε ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο, έχουμε άτομα τα οποία μας επισκέπτονται και δεν τους βλέπουμε καθημερινά. Αυτό είναι κάτι που δεν θα το δεις σε ένα ξένο πανεπιστήμιο, δεν θα ανεχθούν οι συνάδελφοι κάτι τέτοιο. Επίσης υπάρχει μεγαλύτερη ροή χρημάτων, τα προγράμματα δουλεύουν διαφορετικά. Mm-hmm. Υπάρχουν τα δίδακτρα, τα οποία απαλλάσσουν από μεγάλους πονοκεφάλους. Εάν εμείς για παράδειγμα από τους 22.000 φοιτητές είχαμε, τους ζητούσαμε πόνα ευρώ, θα είχαμε 22.000 ευρώ. Αν τη ζητούσαμε 10 ευρώ, μόνο για εγγραφή. Mm-hmm. Ετήσια εγγραφή, ένα μηδαμινό ποσό που 10 ευρώ για παράδειγμα ο φοιτητής όταν πάει το βράδυ να διασκεδάσει, το δίνει χωρίς να το σκεφτεί. Εμείς είμαστε από τις λίγες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουμε δίδακτρα. Όχι, υπάρχουν και σε άλλες χώρες. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Mm. Υπάρχουν και σε άλλες χώρες, αλλά εκεί η επιχορήγηση είναι διαφορετική. Είναι πιο πλουσιοπάροχη. Είναι πιο πλουσιοπάροχη. Και γίνεται ταξινόμηση. Και υπάρχουν άτομα τα οποία. Και το πανεπιστήμιο. Υπάρχουν άτομα τα οποία πληρώνουν, υπάρχουν άτομα τα οποία δεν πληρώνουν. Ναι, μιλάμε τώρα. Εδώ είμαστε όλοι δεν πληρώνουν. Όλοι δεν πληρώνουν. Ναι. Μιλάμε τώρα για πανεπιστημιακούς, ο λαός το λέει συνέχεια, είναι αλεξιπτωτιστές, φεύγουν, κάνουν. Ένας πανεπιστημιακός είναι καλά να μένει εδώ. Μου είχε πει όμως ο κύριος Πανούσης, όταν ήταν Πρίτανης, πριν φύγει από εδώ, σε μια συνέντευξη και σε ένα ανάλογο ερώτημα, τι θα προτιμούσε ο Κομωτινέος, έναν πανεπιστημιακό που να πηγαίνει στο καφενείο της Κομωτινής ή να είναι κάθε τόσο σε συνέδρια, είτε στα μεγάλα κέντρα της χώρας μας, είτε και εκτός, και όταν έρχεται να φέρνει νέες γνώσεις στους φοιτητές του. Σαν ανταπάντηση σε αυτό Ήταν ένα ερώτημα έτσι, ναι, αδύρυτο. Και, Μα εμείς δεν λέμε να μην πηγαίνουν στη συνέδρια, αλλά ένα πανεπιστημιακό στα καφενεία της Κομωτινής θα τον προτιμούσα, διότι θα έδινε μια άλλη διάσταση από ότι να βρει στα καφενεία της Αθήνας. Μάλιστα. Πάει εκεί. Ή στα καφενεία κάποιας άλλης πόλης. Βλέπετε πάντως, βλέπετε μια διαφορά μεγάλη σε ό,τι αφορά την επιχορήγηση, την κρατική, μεταξύ των πανεπιστήμιων των δικών μας και των πανεπιστήμιων της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ναι, υπάρχει μια διαφορά, δεν τα βλέπουμε μόνο εμείς, τα βλέπετε και εσείς, τα βλέπει και όλος ο κόσμος. Mm-hmm. Κατά καιρούς βγαίνουν στις εφημερίδες και βλέπουμε ότι είμαστε κάπου προς το τέλος. Δηλαδή μιλάμε για 3,5, αυτό το 5% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος που ζητάμε για την παιδεία δεν το έχουμε πετύχει ποτέ. Και ήταν αίτημα της Νέας Δημοκρατίας
Υπήρξε αίτημα του Πασόκ, μπορώ να πω, αλλά ούτε επί Πασόκ έγινε, ούτε επί Νέας Δημοκρατίας, και το 3,5 έγινε 3,48 αυτή τη στιγμή. Μέχρι. Καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολα αυτά και με τέτοια χρήματα δεν μπορείς να έχεις απαιτήσεις. Έτσι να λειτουργήσει με άνεση το Πανεπιστήμιο. Ακριβώς. Θα μπούμε σε πιο ενδιαφέροντα θέματα στο δεύτερο μέρος, κυρίως για το Δημοκρίτιο να μιλήσουμε. Εδώ όμως είναι απαραίτητο να κάνουμε μια διακοπή για διαφημίσεις. Αγαπητοί φίλοι, το δεύτερο μέρος της σημερινής συζήτησης που κάνουμε με τον κύριο Σάββατο Κουμακίδη, αντιπρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, με ευθύνη τα οικονομικά του Πανεπιστημίου, για τα οποία μία γεύση πάνω κάτω πήρατε. Εμάς, κύριε αντιπρίτανη, πιο πολύ μας ενδιαφέρει να μάθουμε για την πορεία του Πανεπιστημίου. Τα οικονομικά βεβαίως είναι μια σοβαρή πτυχή και είναι η κινητήρια δύναμη για την λειτουργία του Πανεπιστημίου, αλλά πιο καλό είναι να δούμε για την πορεία του ίδιου του Πανεπιστημίου. Είναι πλέον μεγάλο, είπατε κι εσείς, το λέω κι εγώ, το Πανεπιστήμιο το δικό μας. Πάνω κάτω πόσα είναι τα τμήματα? Είναι ένα μεγάλο πανεπιστήμιο που έχει πολλά τμήματα, μπορώ να πω, τα οποία με το πρόγραμμα της διεύρυνσης τα έχουμε αυξήσει και κάναμε δύο τμήματα στην Ορεστιάδα. Ένα είναι αγροτικής διοίκησης και ένα δασολογίας, τα οποία μπορώ να σας πω, επιτρέψτε μου λίγο την παρένθεση, έχουν δώσει ζωή στην πόλη. Ναι, είναι φυσικό. Θυμάμαι το χαρακτηριστικό που πηγαίνοντας εκεί πέρα, μου έλεγε ο άνθρωπος που μου συνόδευε, ότι όταν ξεκινούσαμε εδώ να χτίσουμε αυτά τα τμήματα, να βάλουμε τα θεμέλια για τα τμήματα αυτά εδώ, δεν υπήρχε τίποτα. Ούτε νέοι υπήρχαν, ούτε βιτρίνες υπήρχαν στην πόλη, ούτε ο κόσμος. Γιατί όταν πήγα, εγώ λέω, είναι μια χαρά η πόλη. Είχα άλλη άποψη. Όχι. Είδα κόσμο να κυκλοφορεί, είδα μαγαζιά, είδα κίνηση, είδα ζωή. Λέει, αυτό δεν υπήρχε. Το Πανεπιστήμιο, λοιπόν, και τα τμήματα αυτά εδώ δώσανε ζωή στην πόλη. Αυτά είναι δύο, λοιπόν, στην Ορεστιάδα. Έχουμε την ιατρική σχολή που είναι στην Αλεξανδρούπολη, η οποία αυτή τη στιγμή έχει εγκατασταθεί και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, που δεσπόζει και είναι, νομίζω, ένα στολίδι για όλη τη Θράκη. Και έχουμε και τα παιδαγωγικά. Τα παιδαγωγικά, μάλιστα, έχουν και κοσμήτωρα, διότι έχουν αναχθεί σε σχολή. Είναι το παιδαγωγικό τμήμα της δημοτικής εκπαίδευσης και το παιδαγωγικό τμήμα των νηπιαγωγών. Οπότε μπορούν και εκλέγουν και κοσμήτωρα, έχουν κοσμητεία. Στην Κομωτινή, νομίζω, γνωρίζετε, και όλοι οι συμπολίτες μας γνωρίζουν εδώ τα τμήματα. Τα περισσότερα. Τα περισσότερα, και τα πιο παλιά είναι το ΤΕΦΑ, μαζί και με την νομική είναι το πιο παλιό, να μην τους αδικώ. Ναι, ναι. Και ΤΕΦΑ, μετά είναι το ΤΕΦΑ και ένα σωρά άλλα τμήματα. Τα οποία μπορείτε και να πάρετε. Κανείς πρέπει να τα ψάξει, να πούμε. Κοινωνικής γιατί διοίκησης και ΔΟΣΑ είναι τα τελευταία, μαζί με το Εθνολογίας και Ιστορίας, είναι Φιλολογίας τώρα. Έχουμε αρκετά τμήματα, λοιπόν, στην Κομωτινή. Και έχουμε ένα μεγάλο αριθμό φοιτητών. Ίσως τον μεγαλύτερο έχουμε. Που δίνει ζωντάνια στην Κομωτινή. Στην πόλη μας. Αυτό, νομίζω, γίνεται. Και συμβάλλει και στην οικονομική, έτσι, βελτίωση των συνθηκών στα μαγαζιά, γιατί κάθε τόσο οι μαγαζάτορες, οι επιχειρηματίες παραπονούνται. Όχι, υπάρχει μια μελέτη από τράπεζα, η οποία λέει ότι η παρουσία ενός και μόνο φοιτητή στην πόλη έχει ένα μεγάλο εισόδημα, διότι δεν είναι μόνο ο φοιτητής ο οποίος θα έρθει να φροντίσει το φαγητό του, τη διασκέδασή του, ίσως το νίκιο του. Αν δεν του τα παρέχει το Πανεπιστήμιο, γιατί σε μεγάλο αριθμό το Πανεπιστήμιο καλύπτει σύντηση και, αλλά δεν καλύπτει τη διασκέδαση. Εκτός από αυτό, είναι άτομα τα οποία τον επισκέπτονται. Οι γονείς, δηλαδή, θα έρθουν όταν θα τον εγκαταστήσουν. Έτσι, θα έρθουν σίγουρα όταν θα ορκιστεί. Θα έρθουν μια-δυο φορές το χρόνο να τους επισκεφτούν. Κάποιοι φίλοι θα τους επισκεφτούν. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια ροή δυναμικού, το οποίο θα έρθει στην πόλη μέσα. Το τάρτης μπορεί μέσα, κάπου πρέπει να καθίσει, κάπου πρέπει να φροντίσει. Αναζωογονείται η αγορά. Είναι, δηλαδή, δίνει μια ζωντάνια, την οποία ζωντάνια τη βλέπουμε και τη ζούμε καθημερινά. Ακόμα και εγώ το έχω ζήσει αυτό, όταν ήρθα στην Κομωτινή ήταν τελείως διαφορετική η πόλη και τώρα αλλάζει η όψη. Η Κομωτινή είναι μια μεγαλούπολη πλέον, και εγώ έχω ακούσει από πολλούς γονείς, α, εκεί θα πάει το παιδί στην αρχή όταν διαβάζουν την επιτυχία. Τα έχω ζήσει προσωπικά. Μετά από τις εξετάσεις, μετά όταν έρχονται εδώ μένουν κατά εντυπωσιασμένοι. Ναι, είναι ωραία η Κομωτινή. Παλιότερα υπήρχε πρόβλημα στέγης. Δεν θα μιλήσουμε για την φοιτητική εστία, θα μιλήσουμε αργότερα. Υπήρχε πρόβλημα στέγης για όσους ζητούσαν να ενοικιάσουν. Σήμερα πλούσια πάροχα
πλουσιοπάροχα παρέχονται και ωραία διαμερίσματα, καινούργια διαμερίσματα, και οι τιμές έχω την εντύπωση ότι είναι λογικές, διότι η Κομωτινή είναι υπό συνεχή ανέγερση. Θεωρείται η Κομωτινή ότι ήταν μια από τις ακριβότερες πόλεις στα νίκαια χάρη της παρουσίας των φοιτητών. Εφέτος, για παράδειγμα, που το παρακολούθησα και από τη θέση που βρίσκομαι, διαπίστωσα ότι όντως είναι ακριβή, αλλά οι τιμές που δίνανε στις εφημερίδες, γιατί κατά συνέπεια αυτά βγαίνουν από το κέντρο, από την Αθήνα, δεν ήταν αυτές τις οποίες εδώ βρίσκανε οι φοιτητές μας. Δηλαδή υπάρχει μια πτώση. Έχει γίνει μια τεράστια ανοικοδόμηση. Βρίσκουν καινούργια και καλά σπίτια. Ενώ παλαιότερα ήταν πολύ δύσκολο να βρουν και να τακτοποιηθούν. Επομένως, το πρόβλημα υπήρχε. Και εδώ είναι καλό για τους φοιτητές. Να σταθούμε λίγο στο διδακτικό προσωπικό συνολικά, να μην πάρουμε σχολή ή τμήμα. Δεν είπα για το Πολυτεχνείο της στην Ξάνθη, όπου εκεί υπάρχει η Πολυτεχνική Σχολή με κοσμητεία. Και υπάρχουν πολλά τμήματα και εκεί πέρα. Τμήματα, και τα πιο παλιό τμήμα ήταν των πολιτικών μηχανικών που ξεκίνησε. Τώρα έχει γίνει τμήμα περιβάλλοντος, αρχιτεκτόνων. Έχει διάφορα τμήματα. Υπάρχει επάρκεια στο διδακτικό προσωπικό? Όταν λέμε υπάρχει ένα πανεπιστήμιο, ποτέ δεν πρέπει να στερείται μια ροή νέων επιστημόνων, διότι αυτό είναι το νέο αίμα. Πρέπει πάντοτε λοιπόν σαν ζωντανό κύτταρο να έχει και ανανέωση. Υπάρχει ωστόσο υπάρχεια στα παλιά τμήματα. Να συνέχεια δηλαδή. Ναι, βέβαια. Θέλεις πάντοτε. Και αυτό το κάνουν και στο εξωτερικό, σε όλα τα πανεπιστήμια. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να γίνεται ανανέωση, διότι η επιστήμη προχωρά και πρέπει να έχουμε μια ανανέωση. Αλλά έχουμε καινούργια τμήματα, τα οποία καινούργια τμήματα ζητάνε προσωπικό και δεν βρίσκουν. Τα τμήματα που σας ανέφερα στην Ορεστιάδα, το τμήμα των αρχιτεκτώνων ή το τμήμα των... Είναι επιστήμες εξαιρετικά ειδικές και δεν υπάρχει προσφορά από πανεπιστημιακούς, υποψηφίους πανεπιστημιακούς. Σε μερικά τμήματα, ναι, ίσως... δεν είναι και τόσο εύκολο να βρούμε άτομα. Μου διέφυγε το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας στην Αλεξανδρούπολη, το οποίο είμαστε περήφανοι γι' αυτό, αλλά είναι τόσο εξειδικευμένο που καμιά φορά... Μες στην ιατρική είναι αυτό. Είναι φιλοξενείται κατά κάποιο τρόπο την ιατρική, προσπαθεί να αποκτήσει την ανεξαρτησία του, ήδη έχει εγκατασταθεί υπάρχει πρόβλημα στελέχωσης από επιστημονικό προσωπικό. Ανταποκρίνεται ο κόσμος, αλλά δεν είναι εύκολο πάντοτε σε εξειδικευμένες επιστήμες να βρεις άτομα τα οποία θα έρθουν εδώ να εγκατασταθούν και να δουλέψουν. Και έτσι δημιουργείται αυτό το αναπόφευκτο που προηγουμένως και αναφέρατε, να τους έχουμε εδώ, αλλά να πηγαίνουν στα καφενεία ή στα... να πηγαίνουν ίσως στην Αθήνα ή να παρευρίσκονται σε άλλους χώρους, να μην βρίσκονται στο καφενείο του τόπου δηλαδή, όπως το είπατε στις χαρακτηριστικά. Υπάρχει και ένα ζήτημα, κύριε Τοκμακίδη, ό,τι αφορά την διασπορά των σχολών και των τμήματων. Υπάρχει αντίληψη ότι είναι καλό ένα πανεπιστήμιο να έχει συνοχή, να είναι μαζεμένο στην πόλη, σε μία πόλη, σε ένα νομό, ας το πούμε έτσι. Υπάρχει και άλλη αντίληψη ότι η διασπορά αυτή ευνοεί συνολικά την όλη περιοχή. Στην προκειμένη περίπτωση, την Θράκη. Σαφώς. Και είναι μια πραγματικότητα. Το ότι έχει ανοιχθεί το Πανεπιστήμιο μπορεί και δίνει ζωή σε όλη τη Θράκη. Να σας αναφέρω και το παράδειγμα για τη Δράμα. Διότι έχει ακουστεί για τη Δράμα και υπήρξε μια αντίδραση από εδώ, από την πόλη της Κομωτινής συγκεκριμένα, γιατί να κάνουμε τμήματα στη Δράμα. Μα δεν τα κάνουμε σαν τμήματα καταρχάς. Η Δράμα διεκδικεί, όπως και πολλές πόλεις, να έχουν πανεπιστημιακά τμήματα, μεταξύ αυτών και η Καβάλα. Όταν διεκδικεί αυτή και υπάρχει πολιτική βούληση, διότι το πανεπιστήμιο δεν αποφασίζει ούτε η σύγκληρος που θα κάνει τμήματα. Απλώς εισηγείται. Απλώς δεν εισηγείται, μπορεί να πει ότι μπορεί να αναλάβει, δηλαδή είναι θετικό θα μπορούσαμε να το πούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Κατά συνέπεια, όταν υπάρχει πολιτική βούληση και θέλουν να κάνουν τμήματα στη Δράμα, εγώ θα έλεγα ότι αν αυτό το τμήμα μπορούσε να γίνει στην Κομωτινή, καλώς να γίνει αφού το θέλει και η πόλη. Αλλά αν δεν μπορεί να γίνει στην Κομωτινή, ας γίνει στη Δράμα. Διότι αν γίνει στη Δράμα και το αναλάβει το Δημοκρίτιο, τότε θα έχουμε μία ροή ατόμων, διότι η διοίκηση είναι στην Κομωτινή, είτε θα είναι συγκλητική αυτή, είτε κάποιοι φοιτητές για τη διοίκηση, είτε οτιδήποτε άλλο, που όταν θα βρίσκονται στην πόλη, πάλι θα δίνουν μια ζωντάνια και μια ζωή στην πόλη. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος θα επισκεφτεί αυτή την πόλη, κάπου θα καθίσει να φάει ή να πιει ένα νερό. Μέχρι. Κατά συνέπεια, έτσι ενισχύεται η πόλη, γίνεται και πιο γνωστή, κάτι που πρέπει να μας ενδιαφέρει στον ευρύτερο τομέα. Διαφορετικά, το πανεπιστήμιο θα γίνει ή το τμήμα αυτό θα γίνει και εφόσον δεν το θέλει το Δημοκρίτιο θα το πάρει το Αριστοτέλειο.
Στο Αριστοτέλειο αυτή η ροή, η κίνηση, η μετακίνηση των ατόμων σε μια μεγαλούπολη όπως είναι η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή με τα προβλήματα που παρουσιάζει, δεν νομίζω ότι θα προσέφερε τίποτα ή θα προσέφερε κάτι παραπάνω. Μάλιστα. Στην Κομωτινή όμως θα προσέφερε έστω και αυτό. Και με αυτόν τον τρόπο πρέπει να είμαστε θετικοί και να μην λέμε ότι γιατί να το κάνουμε στη Δράμη και να μην το κάνουμε στην Κομωτινή. Γιατί καταλάβατε. Εγώ προσωπικά συμφωνώ. Πρέπει να υπάρχει μια ισομέρεια. Αλλά το τοπικιστικό συνέστημα πάντοτε μπαίνει στον πολίτη. Και όπου να σταθείς, όποιο μέρος θα ακούσεις, α, εμάς μας περιφρονούν, μας αγνοούν, δεν έχει βάση αυτό το πράγμα. Αλλά νομίζω πως όχι στην προκειμένη περίπτωση. Είναι μια αντίληψη όμως που υπάρχει. Μιλήσατε για φοιτητές και θέλω να επανέλθω στην εκλογή των Πρετανικών Αρχών. Ένα ερώτημα που ήθελα να το κάνω και μου διέφυγε. Συμμετέχουν οι παρατάξεις στην εκλογή των Πρετανικών Αρχών, καθώς επίσης και στην εκλογή Προέδρων Τμήματων. Ακριβώς. Τελευταία, είδαν το φως της δημοσιότητας σε διάφορα πράγματα σχετικά με συναλλαγές, με θα έλεγα ενέργειες που απάδουν προς το λειτουργήμα ενός πανεπιστημιακού. Σωστό. Είναι ο μοναδικός τρόπος να εκλεγεί ένα πρετανικό σχήμα ή ένας πρόεδρος ενός τμήματος με τη συμμετοχή των παρατάξεων? Δεν θα μπορούσε, διότι έχω διαβάσει πολλές προτάσεις στον τύπο πανεπιστημιακών πάλι ότι καλό είναι να υπάρχει συνολική των φοιτητών συμμετοχή. Είναι δυνατό μια τέτοια διαδικασία να γίνει? Δηλαδή όλοι θα πάνε να ψηφίσουν? Πώς είναι? Λίγο δύσκολο δεν είναι? Δεν είναι λίγο ανεφάρμοστο αυτό το πράγμα? Αυτό είναι ανεφάρμοστο και αυτό είναι εξίσου επικίνδυνο όπως το σημερινό. Η κρατούσα κατάσταση δηλαδή επιτρέπει πράγματι οι φοιτητές να αποφασίζουν ποιοι θα είναι οι πρόεδροι. Αποφασίζουν εντός εισαγωγικών, αλλά κατά μεγάλο μειοψηφία. Έχουν βαρύτητα. Ψηφία, ναι, έχουν μεγάλη βαρύτητα. Mm-hmm. Καθώς επίσης για το Πρετανικό σχήμα. Αυτή τη στιγμή δεν έχει αλλάξει ακόμα ο νόμος. Και μάλιστα έχει συζητηθεί και αυτό το θέμα mm-hmm. και τέθηκε από την κυρία Υπουργό, την κυρία Γιαννάκου, ότι θα μειωθεί. Αλλά δεν βλέπω να βαδίζουν προς αυτή την κατεύθυνση. Διότι υπάρχουν πιέσεις από τους φοιτητές και όντως mm-hmm. αυτά τα προβλήματα τα οποία εσείς έχετε αναφέρει, τα οποία όλοι γνωρίζουμε και δεν τιμούν τον ακαδημαϊκό χώρο, συμβαίνουν. Mm-hmm. Και συμβαίνουν με έναν τρόπο που θα μπορούσαμε ίσως να τα περιορίσουμε, εάν περιορίζαμε και την αντιπροσωπεία των φοιτητών. Πόσο της εκατό είναι σήμερα? 80% είναι μεγάλο ποσοστό. Μεγάλο, τεράστιο. Τεράστιο. Είναι πανίσχυροι και κυρίως είναι αυτοί που αποκαλούνται εργατοπατέρες, πατέρες συνδικαλιστών, δεν ξέρω πώς στον χώρο των φοιτητών λέγονται, είναι μεγάλο. Κλείνουμε αυτό το θέμα. Να σταθώ λίγο στην φοιτητική εστία. Υπάρχει στην Κομωτινή αυτό το είδος, υπάρχει? Πώς δεν υπάρχει? Υπάρχουν φοιτητικές εστίες mm-hmm. και υπάρχουν και εστίες οι οποίες σε θέση όμως να προσφέρουν έτσι, ας πούμε, ένα δωμάτιο με τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους που να ανταποκρίνεται στις σημερινές απαιτήσεις. Σήμερα όλοι μας και ιδιαίτερα οι νέοι ζητάνε πολλά πράγματα. Εκεί θα μπορώ να πω ότι και απολογούμε γι' αυτό ότι ίσως οι φοιτητικές μας εστίες από προσωπική εμπειρία που είχα που τις επισκέφθηκα δεν είναι στο επίπεδο που θα επιθυμούσαμε να είναι. Θα θέλαμε να έχουμε καλύτερη προσφορά. Θα θέλαμε να έχουμε καλύτερες υπηρεσίες ως προς την υποστήριξη αυτή mm-hmm. του ξενοδοχειακού μέρους των φοιτητών. Είναι λίγο δύσκολο και όντως αυτό το έχει αναλάβει το Εθνικό Ίδρυμα Νεόητος, το οποίο έχει αναλάβει όλη αυτή την συντήρηση και την περιποίηση του χώρου, θα μπορούσα να πω, για να μπορέσει να έχει τους φοιτητές μας σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον. Δεν νομίζω ότι πετύχαμε το στόχο μας ή γίνεται καλύτερη δουλειά. Θα ήθελα να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση και μεγαλύτερη ένταση εκεί πέρα. Θα μπορούσατε και εσείς ίσως να βοηθήσετε. Κυρίως όμως είναι ζήτημα οικονομικό. Έτσι δεν είναι? Δεν γνωρίζω αν ακριβώς είναι μόνο το οικονομικό το ζήτημα, διότι όταν έχεις την συντήρηση και τη φροντίδα ενός χώρου, νομίζω ότι υπάρχει... Δηλαδή το πανεπιστήμιο δεν παρεμβαίνει? Είναι καθαρά υπόθεση? Όχι, στις εστίες έχει παραχωρηθεί, παρόλο που είναι η ιδιοκτησία μας, έχουν ναι. παραχωρηθεί στο Εθνικό Ίδρυμα Νεόητος και αυτό εδώ μέσα. Φροντίζει για όλα εκεί πέρα. Η Κομωτινή έχει 8-9 χιλιάδες φοιτητές? Έχει. Ναι, βέβαια έχει. Τόσο. Οι εστίες,
τι δυναμικό φοιτητικό μπορούν να εξυπηρετήσουν. Σαφώς και δεν καλύπτουν όλους τους φοιτητές, ναι. Καλύπτουν μόνο τους φοιτητές οι οποίοι είναι, οι οποίοι έχουν ένα εισόδημα βάσει της φορολογικής τους δήλωσης χαμηλό, είναι πολίτες. Ζητάνε όμως οι φοιτητές σήμερα έτσι ένα τέτοιο κατάλημα, γιατί τα πιο πολλά παιδιά θέλουν να είναι έξω. Είναι καλομαθημένοι οι νέοι μας σήμερα. Ζητάνε, υπάρχει ζήτηση και πολλοί κόσμος πηγαίνει και μένει. Υπάρχουν κάποια προβλήματα όπως σας ανέφερα προηγουμένως. Δηλαδή είναι ενδεχόμενο να υπάρξει απόρριψη μιας αίτησης λόγω ανεπάρκειας. Το λέω αυτό γιατί έζησα ένα γεγονός που δεν με χαροποιεί. Υπήρξε κάποιος γονέας για παράδειγμα, ο οποίος βέβαια στην αγανάκτησή του έρχεται και μας λέει ότι εγώ δεν θέλω αυτά τα κλειδιά, σας τα παραδίδω, μπορεί να είμαι εγώ, να έχω 6 παιδιά και ήταν πολύ τεχνός και ήταν αυτή την κατηγορία, αλλά το παιδί μου δεν θέλει να μένει εκεί πέρα. Δηλαδή ήταν κάτι που δεν μας άρεσε. Ναι. Και δεν θέλουμε να απευθυνθούμε με τον πιο ευγενικό τρόπο σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν αναλάβει τη φροντίδα των εστιών, να φροντίσουν και αυτό εδώ, διότι το θέμα στράφεται περισσότερο προς τη σύντηση και γίνονται συζητήσεις, έχετε ζήσει και επεισόδια. Ναι, θα το πούμε αυτό. Και λιγότερο προς στη φροντίδα το τι γίνεται. Καθώς επίσης κάνω έκκληση και στους σύντομα στους φοιτητές, διότι υπάρχουν φοιτητές που μένουν σε αυτές τις εστίες. Κάποιες εστίες είναι σε πολύ καλή κατάσταση, κάποιες εστίες είναι σε μια κατάσταση ανοιχτή, κάποιες εστίες είναι σε κατάσταση που δεν μπορεί πλέον να ζήσει κάποιος εκεί πέρα μέσα. Πιθανόν να έτυχε στο συγκεκριμένο γονέα ένα δωμάτιο στο οποίο δεν θα επέτρεπε το παιδί του, ή και εγώ μπορεί να έβλεπα κάτι και να μην ήθελα, ναι, να είναι το παιδί μου εκεί πέρα μέσα. Παλιά που λέγανε ότι επικρατεί μια αναρχία σε αυτές τις εστίες, ότι εγώ δίνω το κλειδί σε έναν οποιονδήποτε, εφόσον τελειώνει ένας φοιτητής, δίνει το κλειδί σε έναν άλλον χωρίς να προηγηθούν διαδικασίες επιβεβλημένες. Συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Πιο αρμόδιοι για να σε απαντήσουν σε αυτά εδώ, θα μπορούσα να πω ότι είναι και το φοιτητικό θεμάτων, αλλά δεν είναι ο αντιπρίτανης φοιτητικών θεμάτων, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι χειρίζονται τα θέματα των εστιών. Το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητος καλά θα ήταν να... Πρέπει να το ψάξω, γιατί τώρα τελευταία όμως... Εγώ θα ήθελα να τις επισκεφτείτε. Τώρα διότι τελευταία, άλλο να επισκεφτείτε, ναι, και άλλο να σας πούνε. Διότι δεν ακούμε όμως τώρα τελευταία, κύριε Αντιπρίτανη, τέτοια θέματα. Διότι αυτό που σας είπα, όλα τα παιδιά θέλουν να έχουν ένα διαμερισματάκι μικρό, μια γκρασονιέρα. Γίνεται και η επιχορήγηση, δηλαδή η επιχορήγηση του φοιτητή για να μπορεί να μένει, ναι, του δίνουμε ένα ποσό ο οποίος μαζί με έναν άλλον μπορεί να βρει, ναι, ένα δωμάτιο να το δικιάσουν, να έχουν συγκατοίκηση, ένα διαμέρισμα. Που κριθεί ότι έχουν την αυτούς, ανάγκη, ναι, ότι έχουν την ανάγκη. Πάμε λίγο στην σύντηση, εκεί που δημιουργήθηκαν τελευταία έντονα προβλήματα. Πώς έχει συνολικά το θέμα της σύντησης? Πώς είναι? Το θέμα της σύντησης είναι ένα θέμα το οποίο μας ταλαιπώρησε, μας βασάνισε, ίσως αδίκως. Μεγάλος αριθμός φοιτητών προσέρχεται στα εστιατόρια. Συνολικά το ΕΙΝ αναλαμβάνει να συντήσει περί τους 3.000 φοιτητές, 3.200 φοιτητές περίπου. Mm. Είναι 2.000 είναι στην Κομωτινή και 1.200 περίπου στην Ξάνθη. Μάλιστα. Αυτό είναι το θέμα και γι' αυτό εδώ είναι που έχουν γίνει συζήτηση και γίνανε παραστάσεις, καταλήψεις. Και για μας δεν είναι το μείζον θέμα αυτό. Δηλαδή το Πανεπιστήμιο όπως το θέτεται εσείς σφαιρικά, και ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία κύριε Παπουτσή να μπορούσαμε να το πιάσουμε αυτή την έννοια, δεν έχει μόνο τη σύντηση. Η σύντηση είναι μόνο μία από τις φροντίδες που, ναι, πρέπει, ναι, να έχει, την οποία είχε το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητος. Το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητος ωστόσο απαιτεί ως οργανισμός ιδιωτικού δικαίου να έχει κατανάθεση χωρίς διαγωνισμό να αναλάβει τη σύντηση. Κάτι τέτοιο όμως δεν προκύπτει και δεν μπορεί να γίνει, διότι θεωρείται παράνομο. Σας βρίσκει αντίθετος. Όχι, μας βρίσκει αντίθετος. Καθόλου αντίθετος. Μακάρι να μπορούσα να το κάνω. Μόλι μου τη χαρά θα το έκανα εγώ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να κάνω αυτό το πράγμα. Ο νόμος δεν μου το επιτρέπει. Ναι. Ο νόμος δεν μου το επιτρέπει. Δεν θα δημιουργήσει και προσωπικό καταβολογισμό θα έχω. Στην αγορά δεν θα δημιουργήσει προβλήματα η ανάθεση? Η ανάθεση στο ΕΙΝ. Ναι. Δεν γνωρίζω ποια προβλήματα θα δημιουργήσει στην αγορά. Απλώς ξεφεύγει από τη δημοσιότητα διαφάνεια, στο υγεία ανταγωνισμό και τη διασφάλιση των κοινοτικών κριτηρίων που πλέον έχουν βάλει. Έτσι είναι όλα αυτά τα θέματα. Και δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Ωστόσο το ΕΙΝ, πρέπει να το εξηγήσουμε και αυτό εδώ, και υπάρχει η Ολομέλεια του Ελεκτρικού Συνεδρίου, η οποία ομόφωνα πρόσθετα απεφάσισε
και με τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιτρόπου της Επικράτειας, λοιπόν, το ελεκτικό συνέδριο, στη συνεδρίασή της που έκανε στην Ολομέλεια της 26ης Γενικής Συνεδρίας στις 2 Νοεμβρίου, απεφάσισε ότι το ΕΙΝ μπορεί να συμμετέχει σε διαγωνισμό. Του τρέχοντος Νοεμβρίου. Τώρα, ναι, πρόσφατα, ναι. Το 2005. Ναι. Απεφάσισε ότι μπορεί να συμμετέχει σε διαγωνισμό. Και μάλιστα με ευνοϊκότερους όρους έναντι οποιοδήποτε άλλου ιδιώτη. Κατά συνέπεια, εμείς ευχόμαστε, ας πούμε, να καταθέσει. Θα καταθέσει όλα τα. Όλα αυτά τα οποία έχει και χειρίζεται ότι μπορεί να προσφέρει και αν μπορέσει και να τον πάρει, έχουμε συνεργαστεί τόσα χρόνια μαζί, δεν θα λέγαμε όχι. Θα... Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε απευθείας ανάθεση. Για σας, δεν μπορούμε να κάνουμε απευθείας ανάθεση. Διότι... Τώρα έτσι ξέρω... η εξέλιξη πού έχει οδηγήσει τα πράγματα. Σε ένα επίπεδο στο οποίο ίσως δεν τιμά την ακαδημαϊκή κοινότητα. Και απορώ γιατί. Δηλαδή τίθονται έντονα ερωτηματικά. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μέσα σε μια ακαδημαϊκή κοινότητα βρίσκονται φοιτητές που δημιουργούν καταστάσεις και στρέφονται προσωπικά εναντίον του Πρίτανη, ο οποίος ο Πρίτανης δεν είναι μόνο το άτομο ως άτομο, αλλά είναι και θεσμός. Ναι, και του καταλογίζουν ευθύνες και του λένε ότι έφαγε χρήματα, ότι ο έμπορος της διαπλοκής, ότι πήρε 500.000 ευρώ, πράγματα τα οποία ο Πρίτανης όπως και εγώ ζει σε μια πόλη όπου τα παιδιά του μεγαλώνουν εκεί πέρα. Και φτάνει σε ένα σημείο να του λέει καλά μπαμπά, τι είναι αυτά που γράφω στους δρόμους, τι είναι αυτά. Δεν θα είχατε και τον χρόνο κιόλας για να τα κάνετε όλα αυτά. Να πια. Εννοώ ότι είστε πρόσφατοι, ας πούμε. Όχι, ναι, σαφώς δεν υπάρχει το θέμα. Ο ίδιος ο Πρίτανης έχει αναλάβει τις ευθύνες του και πήρε όλα αυτά τα έντυπα και τα έστειλε στον εισαγγελέα. Και λέει: εγώ εδώ είμαι Πρίτανης. Ερευνήστε το και αυτή τη στιγμή παραδίδω και την Βρετανία, εάν βρεθεί κάτι τέτοιο. Επειδή ταλαιπωρήθηκε το Πανεπιστήμιο από δικαστήρια και τέτοια πράγματα, νομίζω αυτά έχουν τελειώσει. Όχι, δεν έχουν τελειώσει. Ακόμα. Δυστυχώς υπάρχει. Αυτά που είχαν σχέση με την εποχή Γαλούση και τα λοιπά. Συνοδεύουν ακόμα το. Όχι, αυτό τα δικαστήρια. Μιλάμε για το θέμα της σύντησης. Εδώ είχαμε καταλήξει. Ναι, και ξέρω που καταλήξαμε. Και μέχρι πριν από μια εβδομάδα δεν είχαμε καταλήξει. Δεν ακούγεται ότι το Πανεπιστήμιο είναι στα δικαστήρια για οποιοδήποτε θέμα. Αυτό λέω. Το δικαστήριο δεν θέλω να πηγαίνει στα δικαστήρια για οποιοδήποτε θέμα. Αλλά οποιοδήποτε άτομο, οποιοδήποτε ίδρυμα πρέπει να προσπίσει την τιμή του και την αξιοπρέπειά του. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, νομίζω. Και πρέπει να προσφύγει. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια πρέπει να διεκδικήσεις αυτό που σου ανήκει. Διότι προηγουμένως ήδη ξεκινήσαμε τη συζήτηση και μου λέγατε για το τι επικράτησε και πώς έγινε για κάποια άτομα και ονόματα. Λέγε κάτι θα μείνει. Δηλαδή, αν είναι δυνατό, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τίποτα. Και είναι κρίμα να βρίσκεσαι καθημερινά εκεί πέρα, να αφιερώνεις χρόνο, να ασχολείσαι και το μόνο που. Η μόνη σου ασχολία, το κύριο μέρος να είναι να προσφέρεις στους φοιτητές, να προσφέρεις αυτούς τους ανθρώπους και να βρίσκεσαι και κατηγορούμενος εναντί της κοινή γνώμη, εναντί της υπηρεσίας σου, να μην μπορείς να δουλέψεις διότι υπάρχει κατάληψη, εναντί του κόσμου. Να υπάρχουν ερωτηματικά τέτοια που δεν υφίστανται καν. Δηλαδή είναι κρίμα. Είναι κρίμα το ότι η πανεπιστημιακή κοινότητα χάνει τέτοια. Και δεν νομίζω ότι κανένας φοιτητής, εάν βρισκόταν στη δικιά μας θέση, θα μπορούσε να αναλάβει ή να χειριστεί τα θέματα έτσι όπως αυτός απαιτεί από εμάς να τα χειριστούμε. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Απ' έξω από το χώρο αυτό που λέμε. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και θέλω να σταθούμε στις κτηριακές εγκαταστάσεις. Πολλοί κόσμοι δεν ξέρουν τι υπάρχει στην Πανεπιστημίου Πολύ. Όταν κανείς έχει να επισκεφθεί αυτό το χώρο μερικά χρόνια και κάνει μια επίσκεψη, μένει έκθαμβος. Είναι καλές εγκαταστάσεις, είναι επαρκείς για να ανταποκριθούν στις δικές σας τις απαιτήσεις για τις σχολές, για τα τμήματα. Οι εγκαταστάσεις μας είναι καινούργιες. Είναι καλές. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλουν φροντίδα. Θέλουν πάντοτε φροντίδα και πάντοτε πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να τις έχουμε σε λειτουργική κατάσταση άμεση για να μπορούν να προσφέρουν αυτές οι εγκαταστάσεις. Δεν είναι μόνο να κτίσεις κάτι, είναι και να το λειτουργήσεις. Έχει και το λειτουργικό κόστος και να το συντηρήσεις. Εκεί πέρα λοιπόν υπάρχουν τα τμήματα, είναι το τμήμα της νομικής σχολής, είναι οι εστίες, είναι το κεντρικό αμφιθέατρο, είναι τη διοίκηση και υπάρχει το νέο τμήμα του ΤΕΦΑ.
το νέο τμήμα του ΤΕΦΑ, το οποίο έχει πολύ ωραίες εγκαταστάσεις που πρέπει να παραδοθούν. Κακώς. Δεν έχουν παραδοθεί αυτές. Δεν έχουν παραδοθεί ακόμα, αλλά πρέπει το συντομότερο δυνατό να μεταφερθεί το τμήμα εκεί πέρα. Και σε αυτόν τον χώρο και προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύω με όλη μου την ψυχή και πιστεύω ότι κάτι θα καταφέρουμε, παρόλο ότι γνωρίζετε πολύ καλά και αυτό που διαβάζω εγώ και αυτό που ακούτε εσείς και αυτό που βλέπουμε όλοι, ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Δηλαδή υπάρχει ένα μικρό ποσό, ίσως για όλο αυτό το συγκρότημα που θα μπορούσε να μας επιτρέψει να μπούμε. Πάντα στην Ελλάδα λέγεται όμως. Σχετικά με κάποιο εξεπεραστεί, ας πούμε, την έλλειψη χρημάτων. Εσείς τώρα ως ΤΕΦΑ, να κάνουμε έτσι και μία αναφορά ειδική στο ΤΕΦΑ, είστε διάσπαρτοι, έχετε και γήπεδα, έχετε γυμναστήρια, έχετε κολυμβητήρια, ένα σωρό πράγμα. Ναι. Αυτό είναι δύσκολο αυτό το πράγμα για την λειτουργία. Ας πούμε ένας καθηγητής πρέπει μία εδώ να είναι, την άλλη φορά να είναι σε ένα άλλο μέρος. Έχουμε βρει τον τρόπο και τα λειτουργούμε. Δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι στη συντήρηση και στη λειτουργία. Διότι το ΤΕΦΑ είναι ένα δαπανηρό τμήμα. Είναι δαπανηρό. Έχει τρομερές απαιτήσεις για να λειτουργήσει αυτό το τμήμα. Διότι είναι ένα ενεργό τμήμα. Γι' αυτό δεν είναι διδασκαλία από την έδρα μονάχα. Σαφώς. Έχει την πρακτική. Θέλω να σταθούμε και να κλείσουμε, γιατί ξέρω που επήγεσαι και ο χρόνος πάντοτε μας πιέζει, με την συγκοινωνία προς την Πανεπιστημιούπολη και από εκεί προς την πόλη. Βλέπω λεωφορεία που πηγαίνουν. Είναι εξυπηρετικά? Νομίζω ότι όλοι οι φοιτητές εξυπηρετούνται. Νομίζω ότι... αδαπάνως ή... Σαφώς. Το δικό μας πανεπιστήμιο... Δεν υπάρχει συμμετοχή ούτε ελάχιστη. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης είναι το μοναδικό πανεπιστήμιο στη χώρα το οποίο προσφέρει δωρεάν μεταφορά των φοιτητών. Δεν υπάρχει κανένα άλλο πανεπιστήμιο που το κάνει. Mm-hmm. Και μάλιστα υπήρξε και ένα αίτημα των φοιτητών για αύξηση των δρομολογίων. Εμείς μέσα στο νοικοκυριό, που σας είπα προηγουμένως. Για το μετά τα μεσάνυχτα, μήπως μιλάτε? Είχαν και δρομολόγια μετά τα μεσάνυχτα, αλλά αυτό νομίζω ότι δεν μπορεί κανένας Έλληνας πολίτης. Αυτό δεν είναι παρατραβηγμένο και απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Ναι, δεν υπάρχει πλέον, δεν υφίσταται. Αλλά ζητάνε. Ήταν μέσα στα αιτήματα όμως. Ήταν μέσα στα αιτήματα, ναι. Είχαν οι φοιτητές, φέρανε αίτημα και λέγανε ότι να έχουν μετά τα μεσάνυχτα. Είναι δηλαδή για τη διασκέδαση τους? Όχι, όχι. Ναι, είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε επί πολλή ώρα και θα σας δεσμεύσω ότι μέσα στο 2006 θα επανέλθουμε να συζητήσουμε ειδικότερα για τη λειτουργία του Πανεπιστημίου. Είναι το κινητό, είναι κάπου αλλού, είναι στο τζάκετ που φοράτε. Φαινόμενα της σημερινής εποχής είναι αυτά, αγαπητοί τηλεθεατές. Κάπου χτυπάει το κινητό εδώ, όμως έχουμε ολοκληρώσει ήδη. Θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά για αυτή την εξαιρετική σημασία κουβέντα που κάναμε. Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσετε την ευκαιρία για να επικοινωνήσω με τους τηλεθεατές για την πρωτοβουλία που αναλάβατε και θα είμαι πάντα στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί φίλοι, ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή, που αύριο στις 7 περίπου μπορείτε να την παρακολουθήσετε σε επανάληψη. Καλή σας νύχτα. Thank you.